Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όντως αναστατώθηκε η αίθουσα από την σημερινή επίκαιρη επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος για ένα όμως ζήτημα πολύ σημαντικό για τον ίδιο το λαό μας, για την πλειοψηφία του λαού μας, για το φάρμακο συγκεκριμένα και αν θέλετε για τα ζητήματα γενικότερα της υγείας που αναπτύξαμε, αλλά και άλλοι συνάδελφοι από άλλα κόμματα βάλαν στην συζήτηση. Ακούσαμε και το αμίμητο από τον Υπουργό, ότι το ΚΚΕ με τις προτάσεις που κάνει είναι υπέρ των βιομηχάνων. Δείτε τώρα, στην επίκαιρη περώτηση έχουμε που οι κυβερνήσεις διαδοχικά, όλες οι κυβερνήσεις και οι δικοί σας, της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες, συμβάλανε στην ανάπτυξη, αν θέλετε, στην κερδοφορία των φαρμακοβιομηχάνων με συγκεκριμένα, με το clawback, αυτά που λέμε μέσα. Ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά? Είναι ενίσχυση ή δεν είναι ενίσχυση αυτή, για να παίζουμε με τις λέξεις. Το ΚΚΕ τα έκανε αυτά? Όχι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, ξέρω εγώ, όλα. Όλοι μαζί. Δεύτερον, πέστε μας. Βάζουμε το πλαίσιο πάλης συγκεκριμένα αιτήματα, ζητήματα για διεκδίκηση που θα απαλύνουν όπως υπόθηκε. Που θα ανακουφίσουν κατά τη γνώμη μας το λαό και στο κομμάτι, αν θέλετε, της φαρμακευτικής δαπάνης, των εξόδων που καλείται συνεχώς κάθε χρόνο ή αν θέλετε κάθε τόσο να βάζει το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη για να πληρώνει. Την κατάργηση όλων των παράλληλων εξαγωγών. Τους βιομηχανούς θα βουλεύσει αυτό? Εμείς θέλουμε ο λαός να έχει φάρμακο έγκαιρα την ώρα που χρειάζεται και όχι να γίνεται αυτό που έγινε με πιο αυξημένο βαθμό αυτή την προηγούμενη περίοδο και ενδεχομένως και την τρέχουσα σε πιο λιγότερο βαθμό. Αλλά αυτό δεν είναι σημερινό φαινόμενο ή ζήτημα μάλλον. Είναι ζήτημα το οποίο κατά καιρούς διαχρονικά υπάρχει. Και η αιτία είναι συγκεκριμένη. Ότι την αναπτύξαμε. Το να μην αυξηθούν οι τιμές των φαρμάκων. Είναι δίκαιο ή άδικο το αίτημα? Είναι υπέρ των βιομηχάνων αυτό που βάζει το ΚΚΕ? Και μάλιστα με συγχωρείτε, η ίδια η αναπληρώτρια υπουργός εκείνες τις μέρες με τις ελλείψεις και με τις κόντρες που αναπτύχθηκαν μεταξύ φαρμακοβιομηχάνων και φαρμακεμπόρων και κυβέρνηση που προσπαθούσατε τότε να βρείτε κάποια μέτρα, κάποιο μόντους βιβέντι για να μπορέσετε να λύσετε τα ζητήματα αυτά. Τι είπε η κυρία Γκάγκα? Δεν πειράζει, λέει, τα φθηνά φάρμακα σας ακριβίνουνε. Ποιον ευνοεί αυτή η πρόταση και αυτή η πρόταση ή ποιον, αν θέλετε, επιβαρύνει? Πάμε παρακάτω. Εξασφάλισε από το κράτος της δωρεάν, το τονίζουμε, από το κράτος της δωρεάν, πλήρως σύγχρονος απρόσδεκτη φαρμακευτική περίθαλψη σε όλους. Αυτό που είναι υπέρ των βιομηχάνων, το μέτρο αυτό. Το να έχει ο λαός μας με αυτές τις προϋποθέσεις που βάζουμε στο συγκεκριμένο αίτημα, φάρμακο και όχι μόνο φάρμακα, να καλύψει όλες τις ανάγκες του που απαιτούνται. Όχι μόνο στη φαρμακευτική περίπτωση, αλλά και σε όλα τα άλλα αναγκαία προβλήματα, ζητήματα που έχει να λύσει. Η κατάργηση του 1 ευρώ ανασυνταγή. Και αυτό είναι μέτρο υπέρ των βιομηχάνων. Από την τσέπη δεν το βάζουμε? Ή άντε μπορεί να παρακρατήσει για τον ΕΠΗ. Κατάργηση του ΦΠΑ. Όπως λέμε για τα τρόφιμα, όπως λέμε για τα φάρμακα, όπως λέμε για το ρεύμα, όπως λέμε για μια σειρά από προϊόντα, κατάργηση του ΦΠΑ προκειμένου να απαλυνθεί, να ελαφρυνθεί, να ανακουφιστεί ως ένα βαθμό το λαϊκό εισόδημα που το έχει φάει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια με την πολιτική που ακολουθείτε όλοι σας και η σημερινή κυβέρνηση φυσικά που έχει τεράστιες ευθύνες. Το ζήτημα της ασφαλιστικής τιμής, η κατάργηση κάθε πληρωμής και συμμετοχής όλων των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη. Ναι, εμείς λέμε ότι και τα χρήματα αυτά που καταβάλλονται υπέρ υγείας, για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να τα καταβάλλονται από τον εργαζόμενο, να παρακρατούνται, αν θέλετε, το μισθό, όπως θέλετε πείτε το, αλλά αυτό να είναι μέρημνα του κράτους και στα ζητήματα των προσφερόμενων, των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλο το φάσμα, με βάση τις ανάγκες και αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και στον τομέα της υγείας, της κατακτήσης της επιστήμης, της τεχνολογίας κτλ., αντίστοιχα του φαρμάκου. Αυτό τι είναι, μέτρο υπέρ των βιομηχάνων?
καταρρίστο μη συμφάκι των γενικής διάθεσης, λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, και των γενικής διάθεσης φαρμάκων. Μα με συγχωρείτε εδώ πέρα, έγινε πάρτι, επειδή είπατε κύριε Ξανθέκια πάρτι, πριν από την κρίση εννοώ, αυτό δεν εννοούσατε. Ναι. Το πάρτι αυτό όμως, δείτε, ποιος το πλήρωσε και τότε το πάρτι και φτάσαμε μέχρι σήμερα, αυτά τα χρόνια με τα μέτρα που πάρθηκαν, τους σχεδιασμούς διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις, και τότε το πάρτι το πλήρωνε ο ελληνικός λαός μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, μέσω των ταμείων και μέσω των συμμετοχών του. Ήρθε η κρίση, μετατοπίστηκε το κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού, των κρατικών δαπανών, των δημόσιων, όπως θέλετε πείτε, των δαπανών. Μειώθηκε και συγχρόνως αυξήθηκε πιο η συμμετοχή των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη. Είναι ή δεν είναι έτσι? Πώς φτάσαμε να πληρώνουμε? Σας λέμε και παραδείγματα μέσα εδώ στην επίκαιρη περώτηση. 2021, μπορεί να κάνω λάθος τη χρονιά, 1,6 δισεκατομμύρια από την τσέπη πλήρωσε ο λαός μας για φάρμακα. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Είναι υπέρ ή κατά των φαρμακοβιομηχάνων αυτό? Ποιος πληρώνει την ύφη? Και ειρήστο εμπαρόδο, με βάση αυτά που αναφέρουμε και στην επίκαιρη ερώτηση, 250 εκατομμύρια τους κάνετε δωράκι. Στη βάση το να μην επιστρέψουν, δηλαδή 250 εκατομμύρια clawback, και προκειμένου να επενδύσουν. Και αυτά είναι μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης και είναι ξεκάθαρα κρατική χρηματοδότηση για να υποτίθεται να επενδύσουν στην ανάπτυξη και την καινοτομία φαρμακοβιομηχανίας με ξένα κόλληβα. Και το φουκαριάρι, το λαό, τον εργαζόμενο, τον έχετε ταράξει τη φορολογία, άμεσους έμεσους φόρους, και τον κυνηγάτε κιόλας να του πάρετε και το σπίτι και πάει λέγοντας. Ή δεν έχετε να δώσετε στους παραγωγούς ένα ποσό επάνω στην τιμή για να μπορέσουν να ζήσουν με τις εξευτελιστικές τιμές που τους έχουν οδηγήσει, και άλλα πολλά παραδείγματα μπορούμε να πούμε και από τον αγροτικό τομέα και όχι μόνο. Άρα λοιπόν, πού είναι ότι το κουκουέ, πού κολλάει ότι το κουκουέ, και αυτό να το πάρετε πίσω. Πού κολλάει το κουκουέ, και σας το απέδειξε και ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος προηγουμένως σε ό,τι αφορά το clawback και τα παιχνίδια που γίνουν. Πού κολλάει λοιπόν το ότι μας προσάψατε, ότι εμείς είμαστε ή με τις προτάσεις μας ενισχύουμε τη φαρμακοβιομηχανία? Και δείτε τώρα, σε αυτό το παιχνίδι με το φάρμακο υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Φυσικά υπάρχουν. Δείτε, εκείνη την περίοδο με την κρίση και με την σταδιακή, αν θέλετε, μεγάλη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για την φαρμακευτική δαπάνη, τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, τι κάνανε οι φαρμακοβιομηχανοί? Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τι κάνατε όμως με τις συνέσεις των κυβερνήσεων? Μη συμφά γεδιφά γενικής διάθεσης φάρμακα και ταμείες συνταγογραφούμενα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, βγάζουν τα φάρμακα στην κυκλοφορία ελεύθερα, χωρίς συνταγογράφηση, αλλά ποιος πληρώνει? Ο λαός. 500 εκατομμύρια δεν πληρώσανε το 22? 500 και κάτι εκατομμύρια πληρώσανε για αυτού του τύπου τα φάρμακα οι άρρωστοι, αλλά και για συνταγογραφούμενα ήταν μέσα στο ποσό αυτό, και συνταγογραφούμενα, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στο γιατρό, γιατί δεν μπορούσαν να κλείσουν ένα ραντεβού, γιατί έπρεπε να πληρώσουν να πηγαίνανε το 10 ευρώ, δεν ξέρω εγώ τι. Άρα, αυτά είναι υπέρ των φαρμακοβιομηχανών που λέμε. Εμείς λέμε λύσεις, έστω που θα απαλύνουν, που και προτείνουμε λύσεις που θα απαλύνουν έστω τα προβλήματα του λαού μας. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν περιμένω να τα λύσετε εσείς. Εμείς αν τα λέμε αυτά, τα λέμε φυσικά και τα διεκδικούμε και από τις κυβερνήσεις, αλλά τα λέμε πιο πολύ να τα ακούσει ο λαός, να τα κάνει κτήμα του, και αυτό το πλαίσιο διεκδίκησης που υπάρχει φυσικά σε όλα τα εργατικά σωματεία, στα συνδικάτα, αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα. Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Δείτε, και το ρωτάμε ξανά, πώς εξηγείτε με όλα αυτά που μας προσάπτω, είπατε, εντάξει, ωραία, λοιπόν, πώς εξηγείτε ότι από το 9 έως το 18 έως και το 21 αυξήθηκε κατακόρυφα, δηλαδή η μεσοσταθμική από 9% που ήταν το 2009, συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακα, έφτασε πάνω από 30% το 2019.
Πώς εξηγείτε ότι το κράτος παράλληλα που λέτε εσείς μείωσε τη συμμετοχή του, τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, την κρατική, αν θέλετε, μαζί με τα ταμεία, λοιπόν, κατά 57,7% και αυξήθηκε 43%. Αυτό τι είναι, υπέρ των βιομήχανων, υπέρ ποιου, που σας κατηγορούμε ότι αφαιμάζετε το λαό και με την πολιτική και με την τακτική σας μέσα από τα ζητήματα του φαρμάκου. Και αυτό που αναδεικνύουμε είναι ποιο, ότι ό,τι μέτρο και να κάνετε, και αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση, όσα μέτρα και να πάρετε, γιατί πολλές κυβερνήσεις ή οι προηγούμενες, αν θέλετε, προσπάθησαν ακριβώς αυτή τη λογική να μειώσουμε το κόστος του φαρμάκου, αλλά το κόστος πάντα είχε ένα αποδέκτη. Ποιο? Το πώς θα μειωθεί η κρατική δαπάνη, όχι το κόστος στην τσέπη του ασθενούς. Αυτό αυξάνονται σταδιακά και τα στοιχεία είναι αδιάσυστα. Το κόστος που σας ενδιαφέρει και εσάς αλλά και τους προηγούμενους ήταν ποιο? Πώς θα μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση, το πώς θα διαχειριστεί ο ΕΟΠΗ αυτόν τον κλειστό προϋπολογισμό με βάση τα συμφέροντα, τα αντικρουόμενα των φαρμακευτικών εταιριών και όχι μόνο, αλλά και των παρόχων άλλων πρόσθετων υλικών και πάει λέγοντας που αξιοποιεί ο λαός μας. Και μέσα από αυτή την πίτα που είναι μόνο χρήματα του λαού πλέον, των εργαζομένων, που τα διαχειρίζεστε εσείς στη βάση ποιου, των περικοπών, για πείτε μου, μια σειρά φυσιοθεραπείες, να μην πούμε παραπέρα. Σας είπαμε τα παραδείγματα με την οδοντιατρική κάλυψη. Εντάξει, καλά τα πας, καλά θα γίνει μια προληπτική παρέμβαση, να το πω έτσι, και πάλι από παιδάκια από 6 έως 12 ετών, αλλά τι θα γίνει όταν αναδειχθεί το πρόβλημα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος που είναι ληξιπρόθεσμο. Λοιπόν, που θα πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη του όταν το 97,1% είναι ιδιωτικές οδοντιατρικές δαπάνες στη χώρα μας. Ή για παράδειγμα τα προληπτικά προγράμματα που λέτε. Εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε κατά αυτών των προγραμμάτων γενικά. Αλλά στυλιτεύουμε το εξής, ότι έρχεστε με τέτοιου τύπου προγράμματα, με ημερομηνία λήξης, προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να είναι ενταγμένα μέσα σε ένα ενιαίο, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας φυσικά, σύστημα υγείας, όπου δεν θα τον παίρνεις και τον άλλο για του στέλνεις μήνυμα, γιατί άντε και του στέλνεις το μήνυμα, τις έστειλες της γυναίκας για παράδειγμα αυτό με το μαστό. Φυσικά να γίνει, ναι. Και να γίνει μάλιστα να μεγαλώσει και το όριο. Αλλά δείτε τώρα, θα πρέπει να πάει η γυναίκα, να πάει να κάνει τη μαστογραφία. Ενδεχομένως να αναδειχθεί κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και μετά είναι ατομική ευθύνη. Έτσι δεν είναι? Ατομική ευθύνη. Αν θα πρέπει να πάει στο χειρούργο, αν θα πρέπει να κάνει βιοψία, αν θα πρέπει να κάνει επέμβαση, αν θα χρειαστεί μετά ογκολόγο, αν θα χρειαστεί χημειοθεραπεία και αν θα βρει χημειοθεραπευτικά. Τι γίνεται με την πλατίνα? Τι γίνεται με την πλατίνα? Τι γίνεται με τους ογκολόγους? Γιατί αναφερθήκατε κι εσείς. Αναφερθήκαν εδώ. Η Λάρισα στο Γενικό Νοσοκομείο, έφυγε ο διευθυντής με σύνταξη, τελείωσε η ογκολογική κλινική. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Πού θα πάνε αυτοί οι ογκολογικοί ασθενείς? Τέλος πάντων, πολλά μπορούμε να πούμε και όλα αυτά έχουν ένα κοινό αποδέκτη. Τις πολιτικές που εφαρμόζονται απαξίωσης, υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης των δημόσιων νοσοκομείων, που τώρα εσείς και με τον τελευταίο νόμο έκτρωμα τα ιδιωτικοποιείτε στην ουσία, μάλλον επιτείνεται την εμπορευματοποίηση και την επιχειρηματική τους λειτουργία και αναγκάζεται τον κόσμο ακόμα πιο πολύ να βάζει το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες υγείας που θα έπρεπε να είναι δωρεάν, αφού ο ίδιος ο λαός τα έχει πληρώσει μία και δύο και τρεις φορές.